Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχη Πασάλη, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη, πρόεδρε της ΔΚΕΦΑ, αντιπρόεδρε της ΔΚΕΦΑ, μέλη της τοπικής κοινότητας Πασάλων, δημοτική σύμβουλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΕΦΑ, προσωπικό της ΔΚΕΦΑ και εκλεκτή προσκεκλημένη, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα του Κέντρου Κοινότητας. Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας? Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για παράδειγμα όπως τα ΚΔΑΠ, αλλά όμως έχει διαφορετικό αντικείμενο. Υπάγεται στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Φαρσάλων, στη ΔΚΕΦΑ, και χρηματοδοτείται στο 100% από το ΕΣΠΑ, από την 5η προγραμματική περίοδο. Εξυπηρετεί αιτήματα όλων των επιδομάτων, διασυνδέει τους δημότες με όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τους ενημερώνει για όλα τα κοινωνικά θέματα και προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Λειτουργούν δύο επικαταστήματα του Κέντρου Κοινότητας και για να παραχθούν οι παραπάνω υπηρεσίες απασχολεί στο κεντρικό ή στο υποέργο 1, όπως λέγεται, το οποίο στεγάζεται εδώ στα γραφεία της διοίκησης στη ΔΚΕΦΑ, απασχολεί μία κοινωνική λειτουργό, η οποία είναι και η συντονίστρια του κεντρικού. Είναι η Παρασκευή Μπακαρού. Παρακαλώ να περάσει. Επίσης, στο κεντρικό απασχολείται ένας ψυχολόγος, ο Γρηγόρης Βελιτσόπουλος. Στο παράρτημα Ρωμά ή στο υποέργο 2, όπως λέγεται, στην περιφέρεια, το οποίο στεγάζεται περιμετρικά του τοπικού οικισμού Ρωμά, απασχολούνται μία κοινωνιολόγος, η οποία είναι και η συντονίστρια του παράρτηματος Ρωμά, είναι η Βασιλική Λιάδη. Μία νοσηλεύτρια, είναι η Αθανασία Βακαλούλη. Μία παιδαγωγός διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η Μαρίνα Ισίσκου. Και ένας δημοσιολαβητής, ο οποίος προέρχεται από τον τοπικό οικισμό Ρωμά και αποτελεί τον διάμεσο κρίκο ανάμεσα στον τοπικό οικισμό, και τον υπαλλήλων του κέντρου. Όμως βρισκόμαστε στη διαδικασία πλήρωσης αυτής της θέσης. Τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα? Η σημερινή ημερίδα αποτελείται από δύο πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες. Στο πρώτο μέρος, οι δύο κοινωνικοί επιστήμονες των δύο αντίστοιχων υποκαταστημάτων ή υποέργων θα παρουσιάσουν τους σκοπούς και τις παραχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας. Στο δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει η εισήγηση του φασαλινού διατροφολόγου, διαιτολόγου, του κ. Ανδρέα Αναγνωστόπουλου, με θέμα διατροφή για υγεία και ευεξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ. Αναγνωστόπουλο που ανταποκρίθηκε άμεσα στο καλεσμά μας. Πριν ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης και περάσουμε στο δεύτερο, θα καλέσω τον κ. Δήμαρχο στο βήμα να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κ. Δήμαρχε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δεν θα σας κρατήσω πολύ. Να συνεχίσει η ΔΚΕΦΑ το έργο της, να αυξήσει τις εκδηλώσεις, την ενημέρωση που κάνουμε στον κόσμο. Τώρα θα μιλήσουμε για διατροφή. Θα μου πεις ένας χοντρός που μιλάει για διατροφή. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Θα καλέσω στο βήμα την κυρία Αντιπρόεδρο της ΔΚΕΦΑ, την κυρία Σινοπούλ Φαέρ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Εκλεκτή προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, ως αντιπρόεδρος της κοινοφιλούς επιχείρησης Δήμου Φαρσάλων, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην ημερίδα του Κέντρου Κοινότητας της ΔΚΕΦΑ, μια ημερίδα που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Το Κέντρο Κοινότητας είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης που εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό την βελτίωση του βιωτικού τους επιπέδου. Σε καθημερινή βάση, η ομάδα δράσεως του Κέντρου βοηθά έμπρακτα μεγάλο αριθμό πολιτών του Δήμου μας. Υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υλοποιήσει με θετικά αποτελέσματα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Και αυτό για εμάς είναι το ζητούμενο. Προτεραιότητα ο δημότης και οι ανάγκες του. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους μας στηρίζετε με την παρουσία σας, καθώς και τον διατροφολόγο-διαιτολόγο κ. Ανδρέα Αναγνωστόπουλο, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Τώρα να περάσουμε στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης.
η κοινωνική λειτουργός του κεντρικού, η κυρία Μπακαρού Παρασκευή, θα μας παρουσιάσει τους σκοπούς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κεντρικού καταστήματος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Είναι τιμή μας που είστε εδώ. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι είναι το κέντρο κοινότητας, ποιοι είναι ωφελούμενοι, καθώς και τι υπηρεσίες παρέχουμε. Αρχικά όμως, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο μικρού μήκους, το οποίο θα μας ενημερώσει γενικά τι είναι τα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δημιουργούν για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Θα τα βρείτε σε 250 δήμους της χώρας και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Από εκεί κάθε πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όπως οικογενειακά, αναπηρίας, ανασφάλιση των υπερελίκων, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, καθώς και για όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα στο Δήμο, την περιφέρεια ή και το σύνολο της χώρας. Στα κέντρα κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, είτε οι ίδιοι είτε μέλη της οικογένειάς τους, όπως αλλεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα λόγω αναπηρίας ή γύρατος. Συγχρόνως τα κέντρα κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για έβρεση εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης για νέους, αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων, στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Πολλά κέντρα κοινότητας ορεινών ή νησιωτικών δήμων διαθέτουν και κινητή μονάδα που εξυπηρετεί τους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι έτσι δεν χρειάζεται να μετακινηθούν στην έδρα του Δήμου. Τα κέντρα κοινότητας με παραρτήματα για Ρωμά και μετανάστες παρέχουν στους πληθυσμούς αυτούς πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση του βιωτικού τους επίπεδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη. Απευθυνθείτε στα κέντρα κοινότητας, ενημερωθείτε και βρείτε το δρόμο για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης που χρειάζεστε. Με τα κέντρα κοινότητας στηρίζουμε τον πολίτη και δυναμώνουμε την κοινωνία. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδαμε λοιπόν στο ενημερωτικό μας βίντεο, τα κέντρα κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ιδρύθηκαν σε δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα κέντρα κοινότητας είναι στο πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όσα επιδόματα, προγράμματα, υπηρεσίες μπορούν να τους παρέχουν η κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, περιφέρειας ή και επικράτειας. Όσον αφορά τώρα το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων, παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, καθώς μέσα από την παροχή υπηρεσιών αποσκοπείται η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και προώθηση στην αγορά εργασίας. Δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές αρχές των κέντρων κοινότητας. Ως κοινωνικοί επιστήμονες, αρχικά, στηριζόμαστε και βασιζόμαστε στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελημένων. Αυτό διότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, καθώς και κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Εν συνεχεία, υπάρχει σύνδεση με δημοτικές, τοπικές, κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία καθώς και στην κοινωνική ένταξη όλων των ωφελουμένων. Εν συνεχεία, στόχος μας είναι η ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με τον κάθε αρμόδιο φορέα καθώς και υπηρεσία. Τέλος, στηριζόμαστε πολύ στη δικτύωση μεταξύ του κέντρου κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικά με όλα τα παραπάνω. Ποιοι όμως μπορεί να έρθουν στο κέντρο κοινότητας, ποιοι μπορεί να ωφεληθούν? Αρχικά βλέπουμε πως ωφελούμενοι του κέντρου κοινότητας μπορούν να είναι άτομα που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Ως υπάλληλοι, ως κοινωνικοί επιστήμονες, αναλαμβάνουμε την ορθή διεκπαιρέωση αυτών των ετοιμάτων. Εν συνεχεία, βλέπουμε ότι είναι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων. Να σημειωθεί ότι από 1η Ιανουαρίου του 2019
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, ανανέωσης ή και παράτασης γίνονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των κέντρων κοινότητας. Εν συνεχεία βλέπουμε δικαιούχοι του διατροφικού επιδόματος, δικαιούχοι του επιδόματος ανασφάλιση των υπερηλίκων, όπου αναφέρεται σε άτομα τρίτης ηλικίας άνω των 67 ετών, άνεργοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ρωμά, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης ή ενοικίου. Ποιες όμως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες των κέντρων κοινότητας? Τι κάνουμε ως κοινωνικοί επιστήμονες εδώ? Αρχικά, οι αρμοδιότητες των στελεχών του κέντρου κοινότητας είναι η υποδοχή, η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών. Ερχόμενος ο πολίτης στο κέντρο κοινότητας ενημερώνεται για όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να τον βοηθήσουν έτσι ώστε να ενταχθεί στην κοινωνία. Ως επιστήμονες τον υποστηρίζουμε γι' αυτό, καθώς και να διεκπαιρεώσει το αίτημά του. Έτσι λοιπόν, έχουμε την πληροφόρηση, καθώς και την παραπομπή των πολιτών, στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο. Εν συνεχεία, έχουμε την υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία υποβολής του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Τώρα θα δούμε ποια είναι η συνεργασία μας με τις δομές και τις υπηρεσίες. Αρχικά συνεργαζόμαστε και παραπέμπουμε αιτήματα σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του κέντρου κοινότητας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας, δομές ψυχικής υγείας, καθώς και δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συνεργαζόμαστε και παραπέμπουμε αιτήματα σε υπηρεσίες απασχόλησης, όπως είναι ο ΑΕΔ, με απότερο σκοπό την ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης καθώς και δράσεων απασχόλησης. Συνεργαζόμαστε με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο πάντα την επανένταξη των ανέργων. Και εν τέλει, βασικός παράγοντας για μας είναι η παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του ποιοτικού επίπεδου των ωφελουμένων του κέντρου κοινότητας και που θα διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Αρχικά, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Να σημειώσω ότι οι άνεργοι, που είναι και γραμμένοι ωφελούμενοι του κέντρου κοινότητας, μπορούν να υποβάλουν σε εμάς το βιογραφικό τους, καθώς τους παρέχεται στήριξη και για τη δημιουργία του βιογραφικού τους. Παρέχεται συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες, καθώς και οικογένειες. Διοργανώνονται εκδηλώσεις με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως η δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας, σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, καθώς και επαγγελματικοί φορείς. Συγκεντρώνονται και διανέμονται βασικά αγαθά για όλες τις ωφελούμενες οικογένειες στο κέντρο κοινότητας. Και εν τέλει, αναπτύσσεται ένα δίκτυο εθελοντισμού το οποίο θα συνδράμει σε όλες τις δράσεις του κέντρου κοινότητας. Το κέντρο κοινότητας του Δήμου Φαρσάλος στελεχώνεται από ένα κοινωνικό λειτουργό και ένα ψυχολόγο. Στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Καταστήματος στα γραφεία της ΔΚΕΦΑ. Όσον αφορά τώρα το πρώτο έτος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, να σημειώσουμε ότι επισκέφτηκαν τη δομή και ωφελήθηκαν συνολικά 602 ωφελούμενοι. Οι 330 ήταν άντρες και οι 272 γυναίκες. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 3.018 αιτήματα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Εν τέλει, θα δούμε κάποιες ενδεικτικές δράσεις που έχει προβεί το κέντρο κοινότητας στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του κέντρου κοινότητας, λοιπόν, υλοποιήθηκαν ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής ανέργων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας για ΣΕ Θεσσαλίας. Να σημειώσω εδώ ότι αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα χρόνο 3 εργαστήρια συμβουλευτικής, τα οποία είχαν ως θεματολογία τη διαμόρφωση ενός πλάνου εργασίας
των ωφελουμένων, τις τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας, καθώς και στην περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ, που δόθηκε δηλαδή έμφαση στο να ωφεληθούν οι άνεργοι και να ενταχθούν στην κοινωνία. Συμμετείχαμε σε δράση ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Αστών, Όραμα Ελπίδας. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προς τους μαθητές των ΔΑΠ του Δήμου μας. Οι θεματολογίες αρχικά ήταν η διαφορετικότητα εστιάζοντας στο φάσμα του αυτισμού και μια δεύτερη θεματολογία αποτέλεσε η σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους μαθητές. Συμμετείχαμε ως κέντρο κοινότητας στην περιβαλλοντική δράση Let's Do It, θέλοντας να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και τέλος, πραγματοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε η δράση προαγωγής υγείας στη συνεργασία με το κέντρο Φυσικής Ιατρικής Κένταυρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπακαρού. Και τώρα η κοινωνιολόγος, η κυρία Λιάπη, θα μας παρουσιάσει επίσης τους σκοπούς και τις παρακόμενες υπηρεσίες του παραρτήματος των ανάγκων της κοινωνίας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας σήμερα. Εγώ θα σας παρουσιάσω τη λειτουργία του παραρτήματος Ρωμά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων, που υλοποιεί η Δικεφά. Τι είναι το παράρτημα Ρωμά? Το παράρτημα Ρωμά είναι μια δομή εντός του οικισμού, του τοπικού πληθυσμού Ρωμά και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες. Είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη των Ρωμά και η προώθηση συνεπασχόλησης. Σχετικά με τη δομή του παραρτήματος Ρωμά. Το παράρτημα Ρωμά στελεχώνεται από τέσσερις ειδικότητες. Μία κοινωνιολόγο που είναι συντονίστρια του κέντρου, μία νοσηλεύτρια, μία ειδική παιδαγωγό και ένα διαμεσολαβητή από τον τοπικό πληθυσμό Ρωμά. Μέσα από την καθημερινή λειτουργία στο παράρτημα Ρωμά προωθείται η αστικοδημοτική τακτοποίηση, η στήριξη των παιδιών και της οικογένειας και η προώθηση στην απασχόληση. Γίνονται προσπάθειες για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών. Παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γίνονται προσπάθειες επίσης για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής. Η ένταξη των παιδιών στο σχολείο είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους και επίσης προωθείται και ο εγκραματισμός των ενηλίκων. Με απότερο στόχο, όλα τα παραπάνω, η ομαλή κοινωνική ένταξη του πληθυσμού Ρωμά. Σχετικά τώρα με το τι παρέχει κάθε ξεχωριστή ειδικότητα. Η κοινωνιολόγος παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Υποστηρίζονται οι ωφελούμενοι και ενημερώνονται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να υποβάλουν αιτήσεις για το ΚΕΑ, το επίδομα στέγασης, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και άλλες αιτήσεις. Επίσης, υποβάλλονται αιτήσεις στον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασφάλιση των υπερηλίκων και τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα. Γίνονται διεκπαιρεώσεις και σχετικά με τον ΟΕΛ, όπως ανανέωση κάρτας ενεργείας και αιτήσεις για προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Επίσης, παρέχεται και ενημέρωση για προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Ενημερώνονται οι ωφελούμενοι για επιδόματα που είναι επιδοτούμενα για ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του ΟΕΕ ή μέσω του ΕΣΠΑ. Η νοσηλεύτρια παρέχει υπηρεσίες προαγωγής της υγείας. Ενημερώνει τους ωφελούμενους για θέματα υγείας, είτε ατομικά είτε ομαδικά. Πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις, μετρήσεις ακχάρων και πίεσης. Παρακολουθείται η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών. Κλείνονται ιατρικά ραντεβού. Γίνεται έλεγχος και προγραμματισμός της εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων και παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση φυσικά στην πλήρη εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών. Προγραμματίζονται και παραπέμπονται εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για τις έγκυες γυναίκες. Υπάρχει δυνατότητα για διασύνθεση και προώθηση σε δομές υγείας και προγραμματίζονται ιατρικές εξετάσεις. Σχετικά με την παιδαγωγό, η παιδαγωγός παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης. Βασικός στόχος είναι η προώθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών. Υποστηρίζονται οι εγγραφές στο σχολείο. Αντιμετωπίζεται η σχολική διαρροή. Γίνονται επιμελείς προσπάθειες στα παιδιά να μείνουν στο σχολείο. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων όλων των βαθμίδων, δημοτικό, γυμνάσιο, νηπιαγωγείο και λύκειο.
παρέχονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών Ρωμά, στον χώρο του παραρτήματος. Επίσης, υπάρχει και τμήμα για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Και έχει δημιουργηθεί και τμήμα διδασκαλίας, γραφής και ανάγνωσης για τους ενήλικες, με στόχο την απόκτηση του πολιτικού δημοτικού. Ο διαμεσολαβητής παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, είναι ο συνδετικός κρίκος του παραρτήματος Ρωμά και των υπηρεσιών που παρέχουμε και του τοπικού πληθυσμού Ρωμά. Κάνει πόρτα-πόρτα ενημέρωση του πληθυσμού Ρωμά για διάφορα θέματα και δράσεις που διοργανώνονται και υποστηρίζει φυσικά τις δράσεις του παραρτήματος Ρωμά. Τώρα, σχετικά με τις δράσεις. Κυρίως στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού, αλλά και διανομή προϊόντων. Γίνεται καθημερινή ενημέρωση των Ρωμά για την ανάγκη τακτοποίησης θεμάτων όπως ταυτότητες, πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις. Γίνονται δράσεις προαγωγής της υγείας ενηλίκων, όπως τεστ Παπα-Νικολάου, μαστογραφία, εξετάσεις αίματος, σε συνεργασία όμως με αρμόδιους φορείς. Προωθείται η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών. Έχουμε άρεση συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Φασάνου. Παρέχεται συστηματική ευαισθητοποίηση των γονέων και των παιδιών για την ανάγκη της σχολικής φοιτησης. Γίνονται ενημερωτικές δράσεις και στα σχολεία για τους μαθητές Ρωμά, όπως με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ρωμά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες. Γίνονται επίσης ενημερώσεις για θέματα εργασίας, ας πούμε για τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που γίνονται κατά καιρούς από τον ΟΕΕ. Επίσης, παρέχεται στήριξη και συμμετέχουμε σε δράσεις διανομής εργατών από το ΤΕΠΑ ή από το Δήμο Φασάνου. Ενδεικτικά, σας αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία για το πρώτο έτος λειτουργίας από την ένταξη του παραρτήματος Ρωμά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας. Επισκέφθηκαν συνολικά τη δομή 491 άτομα, από τα οποία τα 211 ήταν άντρες, τα 231 γυναίκες και τα παιδιά ήταν 49. Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 9.386 αιτήματα. Θα μιλήσουμε τώρα για κάποιες ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Φασάνων και το Γυμνάσιο Καμπακούς. Ήταν στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας που υλοποιείται στα γυμνάσια. Επόμενη δράση ήταν μια ενημερωτική δράση που έγινε για τον οικογενειακό προγραμματισμό σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρισας της 5η Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε στο παράρτημα Ρωμά. Επόμενη δράση είναι η δράση πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο της μήτρας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Φασάνων και το Κέντρο Υγείας Λάρισας. Στην ίδια δράση πραγματοποιήθηκε και τεστ Παπα-Νικολάου στις γυναίκες που βλέπετε. Επόμενη δράση είναι μια δράση δημιουργικής απασχόλησης που έγινε στο παράρτημα, στο χώρο μας, για τα παιδιά Ρωμά. Συγκεκριμένα τα παιδάκια σε αυτή τη δράση έκαναν πασχαλινές κατασκευές και έφτιαξε το καθένα τη δικιά του πασχαλινή λαμπάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγιάννη. Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μέρος της εκδήλωσης. Περνάμε στο δεύτερο μέρος και θα καλέσω στον βήμα τον διατροφολόγο, διατροφολόγο τον κ. Αναγνωστόπουλο για την εισήγησή του με θέμα διατροφή για υγεία και ευεξία. Σήμερα θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Δήμο Φαρσάλων για αυτή την πρόσκληση. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερα την πρόεδρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φαρσάλων, την κυρία Κυρίτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ. Λοιπόν, εγώ θα σας κουράσω λίγο παραπάνω από τους προλαλήσαντες. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη διατροφή γενικά, για την υγεία, για την ευεξία. Θα κάνουμε ένα έτσι μεγάλο ταξίδι στη διατροφή. Θα δούμε γενικά βασικά πράγματα. Δεν θα μπούμε σε τρομακτικές λεπτομέρειες, αλλά
μια ώριτσα θα τη φάμε. Θα μιλήσουμε για πράγματα θεωρώ που σας ενδιαφέρουν, οπότε... Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε κάποια πραγματάκια γενικά. Τι σημαίνει διατροφή, ετυμολογικά, ξεκινάει από τις λέξεις διά και τρέφω, διά και τροφή. Και κυριολεκτικά είναι η ενέργεια του να διατρέφεις, σε κάποιον άνθρωπο ή κάποιο ζώο ή και το σύνολο ή ο συνδυασμός των τροφών. Γιατί λέμε πώς είναι η διατροφή σου καθημερινά, εννοούμε πώς είναι το σύνολο των τροφών που λαμβάνεις καθημερινά, εσύ ή ένας άνθρωπος. Τι πρέπει όμως να είναι πραγματικά η διατροφή? Θα πρέπει να γίνει σε όλους μας μια φιλοσοφία και ένας τρόπος ζωής. Θα πρέπει να είναι ένα μέσο παροχής πολύτιμων θρεπτικών συστατικών για τον άνθρωπο, ούτως ώστε να γίνει και ένα μέσο προαγωγής της υγείας μας και βασικά θα πρέπει να είναι μια αξία η οποία θα πρέπει να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι κάτι το οποίο θα το κρατάμε για τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για μας. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εμείς και το μεταδίδουμε τελικά και στους νεότερους. Λοιπόν, καθημερινά για να καλύψουμε τις ήθα, δηλαδή τις ημερήσεις θερμιδικές μας ανάγκες, τις ανάγκες που έχει ο οργανισμός μας σε θερμίδες, θα πρέπει να λαμβάνουμε τις απαραίτητες πρωτεΐνες, τους απαραίτητους υδατάνθρακες, τα απαραίτητα λίπη, αλλά και τα απαραίτητα ανόργανα στοιχεία, τα οποία βέβαια δεν έχουν θερμιδική αξία. Τα τρία παραπάνω, οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα λίπη, έχουν θερμιδική αξία. Τα ανόργανα στοιχεία για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα δεν έχουν κάποια θερμιδική αξία, δηλαδή δεν αποδίδουν θερμίδες. Να το πούμε απλά, δεν παχαίνουν. Όταν η ενεργειακή μας πρόσληψη, δηλαδή οι θερμίδες οι οποίες καταναλώνουμε, ισοδυναμούν με τις θερμίδες τις οποίες δαπανούμε, τότε έχουμε το λεγόμενο διατροφικό ισοζύγιο ή θερμιδικό ισοζύγιο. Θα σας το δείξω, προχώρησα λίγο γρήγορα για να σας το δείξω πιο σωστά, πιο εξειδικευμένα. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια ζυγαριά και από τη μια μεριά της ζυγαριάς βάλουμε τις θερμίδες που καταναλώνουμε, θα είναι ο βασικός μας μεταβολισμός, δηλαδή ουσιαστικά οι θερμίδες που ο οργανισμός μας χρειάζεται χωρίς να κάνει ούτε μία κίνηση. Δηλαδή, ξαπλωμένοι για 24 ώρες σαν ακριβάτι, χωρίς να κουνήσουμε ούτε το βλέφαρό μας, ο καθένας μας θα καταναλώσει ένα αλφα ποσό θερμίδων, οι οποίες μπορεί να είναι για την κυκλοφορία του αίματος, για τη θερμοκρασία του σώματος, για το μυϊκό τόνο, για όλα. Αυτές οι θερμίδες λοιπόν καθημερινά είναι η ταρίφα μας. Τις καίμε, τις καταναλώνουμε ούτως ή άλλως. Άρα, ένα κομμάτι από το οποίο καταναλώνουμε θερμίδες είναι ο βασικός μας μεταβολισμός. Δεύτερο κομμάτι. Φυσική δραστηριότητα. Τι κάνει ο καθένας στην καθημερινότητά του? Δεν καταναλώνει οι ίδιες θερμίδες ένας υπάλληλος γραφείου με έναν αγρότη ή με έναν εργάτη ή δεν ξέρω κι εγώ με έναν αθλητή. Ο καθένας έχει διαφορετική φυσική δραστηριότητα, συνεπώς έχει και διαφορετικές θερμίδες τις οποίες καταναλώνει. Το τρίτο κομμάτι είναι η άσκηση. Εγώ μπορεί να είμαι εργάτης, αλλά μετά την δουλειά μου μπορεί να πάω και για μία ώρα τρέξιμο. Κάποιος μπορεί να είναι υπάλληλος γραφείου και να μην πάει για τρέξιμο. Άρα η άσκηση είναι και αυτή ένα σημαντικό κομμάτι από το οποίο μας φεύγουν θερμίδες, τις καταναλώνουμε, τις διώχνουμε. Πάμε στην άλλη πλευρά. Θερμίδες που προσλαμβάνουμε. Από πού μπορούμε να προσλαμβάνουμε θερμίδες? Ουσιαστικά από ένα και μόνο κομμάτι. Τη διατροφή μας. Όλες οι θερμίδες έρχονται από τη διατροφή μας. Σωστά? Αν υποθετικά κάποιος καταναλώνει 2.000 θερμίδες τη μέρα και παράλληλα προσλαμβάνει άλλες 2.000 θερμίδες τη μέρα, τότε έχουμε το λεγόμενο ενεργειακό ισοζύγιο. Συνεπώς, ούτε παίρνουμε, ούτε χάνουμε βάρος. Σωστά? Αυτό λοιπόν είναι το ενεργειακό ισοζύγιο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε λίγο
την ισορροπία μεταξύ των θερμίδων που καταναλώνουμε και των θερμίδων που προσλαμβάνουμε. Εκεί χάνει τώρα το παιχνίδι. Συνήθως αυτό που κάνουμε εμείς είναι, ο βασικός μεταβολισμός είναι σχεδόν για όλους τα ρήφα. Η φυσική δραστηριότητα πάνω κάτω, η άσκηση την έχουμε όλοι, δεν νομίζω. Από εκεί, από το διατροφικό κομμάτι, όλοι το γεμίζουμε πάρα πολύ. Τρώμε περισσότερο, οπότε η ζυγαριά γέρνει από τη δεξιά μεριά. Και λέω τώρα, άρα υπάρχουν δύο τρόποι για να μειώσουμε το βάρος μας, που είναι ή να μειώσουμε τη διατροφή μας, τις θερμίδες που παίρνουμε τη διατροφή μας, ή να αυξήσουμε τη φυσική δραστηριότητα και την άσκησή μας. Αυτοί οι δύο τρόποι υπάρχουν. Ή ο ένας ή ο άλλος, ή και τα δύο μαζί. Από τι αποτελείται η ισορροπημένη διατροφή. Λοιπόν, θα σας τα βγάλω όλα, έχω ένα πινακάκι, το οποίο λέει ως εξής, πώς πρέπει να είναι χωρισμένη η διατροφή μας όσον αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά. Μακροθρεπτικά συστατικά είναι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και τα λίπη μας. Το λέει η λέξη, είναι τα πιο μεγάλα μόρια. Γι' αυτό και τα άλλα λέγονται ιχνοστοιχεία, είναι σε ίχνη, είναι μικρά, οπότε αυτά είναι τα πιο μεγάλα. Λοιπόν, άρα, καθημερινά, εκτός εξειζητημένων περιπτώσεων, όπως ας πούμε οι αθλητές, οι πρωτεΐνες μας θα πρέπει να είναι, να κυμαίνονται μεταξύ του 12 και του 15% επί του συνόλου των θερμίδων που παίρνουμε. Οι υδατάνθρακές μας θα πρέπει να παίζουν στο 50 με 60%, άρα φανταστείτε ότι τα μισές θερμίδες από αυτές που καταναλώνουμε κάθε μέρα θα πρέπει να αποτελούνται από υδατάνθρακες. Και τα λίπη μας, που πολλοί δεν το πιστεύουν, γιατί λένε ότι δεν πρέπει να τρώμε πολλά λίπη. Το θέμα είναι, το πούμε μετά, το θέμα είναι τι λίπη τρώμε. Θα πρέπει να κυμαίνονται από 30 μέχρι 40%. Φανταστείτε ότι κοντεύουμε το 50% και εκεί. Άρα και τα λίπη είναι μια πολύ σημαντική τροφή. Σε ποσοστά αυτά, ανά ημέρα, μπορούμε να τα δούμε και σε γραμμάρια. Ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή, για την πρωτεΐνη μας 0,8 έως 1 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Συνεπώς, ένας άνθρωπος που είναι 100 κιλά, αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να παίρνει 1 γραμμάριο πρωτεΐνης ανά κιλό, άρα 100 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Και πάει λέγοντας 3 με 5 γραμμάρια υδατάνθρακες και 1 έως με 1,3 γραμμάρια του λίπους μας. Μια παρένθεση, ό,τι απορία έχετε πάνω στην, στη συζήτηση μπορείτε να συμμετέχετε. Λοιπόν, πρωτεΐνες, απαραίτητες για την ανάπτυξη, για τη σύνδεση των ιστών και την αντικατάσταση των φθορών των μυών. Πρώτη ύλη για τα πεπτικά μας υγρά, τα πεπτικά μας υγρά όταν τρώμε μια τροφή και ξεκινάει η πέψη, τα πεπτικά μας υγρά είναι πρωτεΐνες. Για τις ορμόνες μας, για το πλάσμα και για τα ένζημα. Οι πρωτεΐνες, το 1 γραμμάριο πρωτεΐνης έχει 4 θερμίδες. Θυμηθείτε το γιατί θα δούμε μετά και τα άλλα μακροθρεπτικά συστατικά για να καταλάβετε τη διαφορά τη θερμιδική. Οι υδατάνθρακες, δεν θυμάμαι αν το έχω μέσα, είναι η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό μακροθρεπτικό συστατικό γιατί αρχικά είναι η πηγή ενέργειας του εγκεφάλου μας. Με αυτό τρέφεται ο εγκέφαλός μας. Σωστά. Δηλαδή, είναι κύρια πηγή για τον οργανισμό μας. 4 θερμίδες ανά γραμμάριο και αυτό, όπως και οι πρωτεΐνες μας, ορίστε, κύρια πηγή ενέργειας για το νευρικό σύστημα και για τον εγκέφαλό μας και έχει άμεση σχέση με τα λίπη. Όταν έχουμε χαμηλούς υδατάνθρακες, γίνεται διάσπαση λοιπόν για τη δημιουργία υδατάνθρακων. Ενώ περίσσια υδατάνθρακων οδηγεί στη μετατροπή των υδατάνθρακων σε λίπη. Αυτό είναι κάτι πιο εξειζητημένο, δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, απλά το αναφέρω. Λίπη, πάμε να δούμε. Απόδοση ενέργειας στον οργανισμό. Οι θερμίδες είναι αυτές που παίρνουμε. 1 γραμμάριο λίπους, 9 θερμίδες. Σε αντίθεση με υδατάνθρακες και πρωτεΐνες που είναι από 4. Άρα να, αυτό που λένε ότι τα λίπη μας παχαίνουν. Έχουν σχεδόν διπλάσια και παραπάνω θερμιδική περιεκτικότητα από τα υπόλοιπα μακροθρεπτικά συστατικά. Τι είναι τα λίπη?
είναι τελείως ανενεργά στο σώμα, όχι τελείως, σχεδόν ανενεργά στο σώμα μας, αποτελούν αποθήκες ενέργειας. Είναι αποθήκες ενέργειας οι οποίες όταν τις χρειαστούμε, όταν τις χρειαστεί ο οργανισμός μας, τις αποδεσμεύει και αρχίζει το μεταβολισμό τους για την παραγωγή ενέργειας. Προφυλάσσουν τα όργανα από σοκ και χτυπήματα. Θα έχετε ακούσει όλοι για το σπλαχνικό λίπος, φαντάζομαι. Το σπλαχνικό λίπος δεν είναι κάτι κακό. Το σπλαχνικό λίπος, η υπερβολή του το κάνει κάτι κακό. Αποτελεί έναν ημένα λίπος που καλύπτει τα όργανά μας και τα βοηθάει για δύο λόγους. Τα προφυλάσσει από σοκ και χτυπήματα. Άρα φανταστείτε ένα αερόσακο γύρω από ένα σηκώτη ή από ένα νεφρό. Και βοηθάει στο να έχουν, στο να κρατάει σωστή θερμοκρασία γύρω από το όργανο. Ορίστε, η θερμομονωτική τους δράση, δηλαδή θερμομονώνουν τα όργανα. Βέβαια, και τα λίπη είναι φορέας των λιποδιαλυτών βιταμινών α, ντ, ε και κ. Άρα, μια διατροφή η οποία κάποιος που διατρέφεται χωρίς να παίρνει πολλά λίπη μπορεί να έχει δυνητικά μια αβιταμίνωση όσον αφορά τις βιταμίνες α, ντ, ε και κ. Επίσης, τα λίπη μας περιορίζουν, μας μειώνουν το αίσθημα, την αίσθηση της πείνας. Και δίνω το εξής παράδειγμα εδώ. Λέμε πάντα για τις πίτες που φτιάχνανε οι γιαγιάδες παλιά που ήταν γεμάτες από πάνω μέχρι κάτω λάδι. Και δεν θα έπρεπε εμείς να το κάνουμε πλέον. Ο λόγος τότε ήταν ότι γεμίζανε με λάδι τις πίτες, γιατί όπως είπαμε το λάδι είναι και αυτό ένα λίπος, ένα έλαιο, το οποίο καθυστερεί πολύ την αίσθηση της πείνας. Άρα, από τη στιγμή που ο κόσμος δούλευε τόσο πολύ παλιότερα, το λάδι στην πίτα θα ήταν το μόνο που θα περιόριζε το αίσθημα της πείνας τους. Δεν θα τους έφτανε, ας πούμε, μόνο το σπανάκι ή το φύλλο. Okay. Εμείς τώρα, σαν νέοι, σαν νέα γενιά, θα έπρεπε να μειώσουμε το λάδι, γιατί ούτε κίνηση έχουμε πολύ και δεν μας λείπει και πολύ το φαγητό, οπότε το λάδι είναι λίγο υπερβολή. Ανόργανα στοιχεία βρίσκονται στον οργανισμό μας σε ποσότητες μεγαλύτερες από 5 γραμμάρια, αλλά βρίσκονται και σε άλλα από αυτά βρίσκονται και σε μικρότερες ποσότητες, γι' αυτό το ονομάζουμε ίχνοστοιχεία, δηλαδή είναι ίχνη, είναι πιο μικρά σε ποσότητες. Θα τα δούμε εντάχει. Ασβέστιο, όλοι το γνωρίζετε. Γάλα, γαλακτοκομικά, στα λαχανικά μας, στα ψάρια, όταν τα τρώμε με τα κόκαλα. Και γενικά θα τα βάλω σε μία σειρά. Όλοι φωνάζουν ασβέστιο, όταν ακούνε ασβέστιο μιλάμε για γάλα. Θα έλεγα όχι στο γάλα, θα έλεγα ναι, στο γιαούρτι και στο τυρί. Θεωρώ, όχι μόνο εγώ, από έρευνες που έχουν γίνει, ότι η απορρόφηση του ασβεστίου γίνεται καλύτερα όταν η πρόσληψη γίνεται από το γιαούρτι ή από το τυρί. Κλασικά ότι βοηθάμε πάρα πολύ το σκελετό μας για την πρόσληψη της οστεοπόρωσης όσον αφορά το ασβέστιο. Πάμε στο μαγνήσιο. Ξύρι καρπί, μετριακά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια. Πολύ μεγάλη ποσότητα μαγνησίου στο κακάο και στη σοκολάτα και σημαντική τροφή, σημαντικό, συγγνώμη, ανόργανο στοιχείο, ειδικά για τους αθλητές, γιατί χάνουν πολλά υγρά και το μαγνήσιο συμβάλλει πάρα πολύ στην μυϊκή σύσπαση, οπότε το χρειαζόμαστε. Όταν υπάρχουν έτσι κράμπες και ατονίες και κούραση, το μαγνήσιο μπορεί να είναι λίγο μειωμένο, ο Δήμαρχος θα μας τα πει και καλύτερα. Και στην μπανάνα. Λοιπόν, πάμε στο νάτριο. Νάτριο. Όταν ακούμε νάτριο, πάει κατευθείαν ο νους μας στο αλάτι. Χλωριούχο νάτριο. Βέβαια, η πρόσληψη αλατιού είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της πίεσης του αίματος. Την κλασικά, αυτό που λέμε υπέρταση. Εγώ το αλάτι το λέω φάρμακο και δηλητήριο. Δηλαδή, χωρίς αλάτι μπορεί να μην μπορείς να ζήσεις, με πολύ αλάτι πεθαίνεις. Άρα θέλει μία ποσότητα η οποία να βρίσκεται σε επίπεδα στη μέση, κάπου
κάπου στη μέση, κάπου στο 50%, ούτε 0 ούτε 100. Κάλιο. Και αυτό είναι ένα όργανο στοιχείο πολύ γνωστό. Κρέατα, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, μπανάνες, σπεριδοειδή, βερίκολα, πεπόνι, ντομάτες, γενικά υπάρχει παντού, το θέμα είναι πόσο υπάρχει. Κλασικά ο σίδηρος που γίνεται ένας μεγάλος ντόρος περισιδήρου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο σίδηρος δεν απορροφάται το ίδιο καλά από όλα τα τρόφιμα. Χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός καλύτερα το σίδηρο που παίρνει από τα ζωικά τρόφιμα, το νεμικό σίδηρο δηλαδή, σε σχέση με το σίδηρο που παίρνει από τα φυτικά προϊόντα, το μη εμικό δηλαδή σίδηρο. Ψευδάργυρος. Καλές πηγές ψευδαργύρου αποτελούν τα ζωικά τρόφιμα και τα θαλασσινά. Διάφορα κρέατα, τα δημητριακά ολικής άλεσης, η ξηρή καρπή. Το ιώδιο. Θαλασσινά τρόφιμα, κατεξοχήν. Επίσης το ιώδιο, γίνεται προσθήκη του ιωδίου στο θαλασσινό αλάτι. Αν θα έχετε δει όλο το αλάτι πάνω γράφει ιωδιούχο. Η έλλειψη του ιωδίου προκαλεί την βροχοκύλη, δηλαδή τη διώκωση της θηριωδός αδένα. Και δημιουργεί κάποια προβλήματα όπως τον κρενιλισμό, που είναι μια διαιτητική και σωματική καθυστέρηση. Πάμε να δούμε λίγο τις βιταμίνες εντάχει. Βιταμίνη Α. Κίτρινα, πορτοκαλί φρούτα, λαχανικά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, σηκώτη, γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχουν παντού οι βιταμίνες και τα εθνοστοιχεία. Οι λειτουργίες της είναι η δημιουργία και η διατήρηση του δέρματος, των μαλλιών και των βουλενοδών μεμβρανών. Μας βοηθά να δούμε στο χαμηλό φως, να αναπτύξουμε τα δόντια μας και τα οστά μας σωστά. Πολύ σημαντική δράση της βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη. Δεν μπορεί δηλαδή να την πάρουμε από κάπου που δεν, από κάποια τροφή η οποία δεν περιέχει λίπους. Διαλύεται στο λίπος, οπότε τις παίρνουμε από εκεί. Βιταμίνη Β1. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β κυρίως βρίσκονται στα κρεατικά και στα σιτηρά. Καλύτερες πηγές είναι η μαγιά, το σιτάρι και τα προϊόντα ολικής άλεσης και βοηθά στο σώμα μας για την απελευθέρωση ενέργειας από τους υδατάνθρακες κάτω τον μεταβολισμό. Γενικά έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες για τις βιταμίνες. Φανταστείτε ότι για τη βιταμίνη C που ακόμη λέμε ότι κάνει καλό εκεί, κάνει καλό εκεί, έχουν γίνει εκατομμύρια έρευνες που ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Απλά λέμε ότι πιθανό να κάνει καλό εκεί, πιθανό. Άπειρες έρευνες, χωρίς να έχουμε βγάλει 100% πορίσματα. Βιταμίνη Β2, πάλι όπως σας είπα και πριν, μαγιά, προϊόντα ολικής άλεσης, πράσινα φυλλώδη, λαχανικά, αυγά, γάλα, βοηθά το σώμα μας να απελευθέρωσε ενέργειας από τις πρωτεΐνες, τα λίπη, τις υδατάνθρακες, κατά το μεταβολισμό μας. Παντοθενικό οξύ, Β5. Πάλι στα κρεατικά, πάλι σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των μικροθρεπτικών συστατικών μας. Β6, πυριδοξίνη. Ψάρια, πουλερικά, άπαχα κρέατα, φασόλια, προϊόντα ολικής άλεσης από κάτω. Βοηθά το σώμα μας στη δόμηση των ιστών και στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Β7, δημητριακά και προϊόντα τους, μαγιά, σηκώτη, όσπρια. Πάλι έχουν σχέση όλες οι βιταμίνες με τον μεταβολισμό. Φιλικό φολικό οξύ, γνωστό γιατί δίνεται στις περιόδους της εγκυμοσύνης. Καλύτερες πηγές, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα εντόστια, τα πιζέλια, φασόλια και οι φακές. Βοηθά στην ανάπτυξη του γενετικού υλικού, γι' αυτό δίνεται και στις εγκυμοσύνες. Και συμμετέχει στην παραγωγή των ερυθρών νοσφαιρίων. Αυτός και είναι ο λόγος που συμπληρώνουμε τις εγκύες με τέτοια συμπληρώματα. Φιλικό οξέως. Β12. Σημαντική βιταμίνη. Πολύ σημαντική βιταμίνη. Λείπει συνήθως από αυτούς που είναι χορτοφάγοι, vegetarians. Οι καλύτερες πηγές είναι τα κρέατα και τα θαλασσινά. Βοηθά στην ανάπτυξη των κυττάρων, τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του λίπους. Η βιταμίνη Β12
Κουβαλαμίνη ή και από Κουβαλαμίνη, παίζει ρόλο, συσχετίζεται πάρα πολύ με τον ενδογενή παράγοντα. Η βιταμίνη Β12 δεν την τρώμε και κατευθείαν πάει στο έντερο, απορροφάται και την παίρνουμε. Η βιταμίνη Β12 στο στομάχι μας συνδέεται με μία πρωτεΐνη, η οποία λέγεται ενδογενής παράγοντας, και μέσω αυτής της πρωτεΐνης καταλήγει να φτάσει στο έντερο και να απορροφηθεί. Τώρα τι γίνεται. Αν δείτε κάποιους οι οποίοι είναι χρόνια αλκοολικοί, έχουν θέμα με την B12. Για ποιο λόγο? Λόγω του αλκοόλ, ο ενδογενής παράγοντας στο στομάχι καταστρέφεται. Συνεπώς δεν μπορεί να κάνει μία σύζυξη με την B12 και να καταλήξει στο έντερο. Άρα εκεί έχουμε θέματα που μπορεί να δημιουργηθούν με προβλήματα με την έλλειψη του ενδογενούς παράγοντα. Κλασικά γνωστή παγκοσμίως πολύ συζητημένη βιταμίνη C ή αλλιώς ασκορβικό οξύ, εσπεριδοειδή, μούρα, λαχανικά, πατάτες, πιπεριές. Οι πιπεριές έχουν περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Σημαντική για τη δομή των οστών, των χόνδρων, των μυών, των αγκίων και βοηθά στη διατήρηση των τριχοειδών αγκίων, των ούλων και την απορρόφηση του σιδήρου. Θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει σίγουρα για το σίδηρο. Λένε ότι όσοι έχουν χαμηλό σίδηρο, κατά τη διάρκεια των γευμάτων τους, όταν τρώνε τροφές οι οποίες περιέχουν σίδηρο, να πίνουν και ένα θυμό, ας πούμε, πορτοκάλι που περιέχει βιταμίνη C, και το ανάποδο, να μην τρώνε τροφές οι οποίες περιέχουν ασβέστιο, γιατί υπάρχει μια συμπλοκοποίηση της βιταμίνης C με το ασβέστιο και δεν απορροφάται της βιταμίνης, συγγνώμη, του σιδήρου με το ασβέστιο, γιατί δεν απορροφάται ο σίδηρος. Βιταμίνη D, καλτσιφερόλη. Την παίρνουμε από τα ψάρια, από το βούτυρο, από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά για να ενεργοποιηθεί πρέπει να βγούμε στον ήλιο. Το φως του ηλίου είναι αυτό που μέσω του δέρματός μας ενεργοποιεί τη βιταμίνη D και τη βιταμίνη D και την μετατρέπει στην πραγματική βιταμίνη D για να την απορροφήσουμε. Βοηθά στη διαμόρφωση των οστών, των δοντιών, στη διατήρηση λειτουργίας της καρδιάς και του νευρικού μας συστήματος. Έψιλον. Βιταμίνη έψιλον, το κοφερόλι. Θα σας πω και γιατί λέγεται έτσι. Εμπλουτισμένα και πολύσπορα δημητριακά, ξηρή καρπή, σπόροι, φυτικά έλαια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Κυρίως βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο ελαιόλαδο. Προστατεύει τα κύτταρά μας, τα αιματικά μας κύτταρα, τους ιστούς μας, από τη βλαβερή καταστροφή του στο σώμα. Δηλαδή είναι αντιοξειδωτική η βιταμίνη ε. Είχαν γίνει κάποιες έρευνες και λέγανε, βρήκανε μάλλον, ότι γυναίκες οι οποίες μπορούσαν να φέρουν πολύ εύκολα παιδί στον κόσμο είχαν ανεβασμένα τα επίπεδα της βιταμίνης ε. Και γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε το κοφερόλι, από το τόκος και φέρο. Φιλοκινώνει, βιταμίνη κάπα, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, πιο πολύ, φρούτα γαλακτοκομικά. Είναι πρώτη και κύρια που βοηθά στην πήξη του αίματος, η βιταμίνη κάπα. Προχωράμε, φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες δεν είναι θρεπτικά συστατικά. Αποτελούν όμως ένα σημαντικό υλικό της διατροφής μας, ένα πολύ σημαντικό συστατικό της διατροφής μας. Το γεγονός είναι ότι διέρχονται από τον οργανισμό μας χωρίς να απορροφώνται. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που τις κάνει σημαντικές. Λοιπόν, οι φυτικές ίνες που καταναλώνει ο οργανισμός μας φτάνουν στο παχύεδρο και εκεί δεν απορροφώνται ούτε διασπώνται, αλλά υφίστανται μια μερική ιολική ζύμωση από τα βακτήρια που υπάρχουν στο έντερό μας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ζύμωσης παράγονται διάφορα προϊόντα. Τα λιπαρά οξέα βραχίας αλύσου και κάποια αέρια. Οι επιδράσεις των φυτικών ινών στον οργανισμό οφείλονται στους εξής τομείς. Προλαμβάνουμε τη σκυλιότητα.
εμποδίζουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων στο έντερο, μειώνουν τον κίνδυνο νόσων και διαταραχών όπως οι εγκολτωμάτωση και οι αιμορροίδες. Συμβάλλουν στην πρόσληψη του καρκίνου του παχαίου στο έντερο. Στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος, γνωρίζετε όλοι ότι αν φάμε μία μερίδα ζυμαρικών λευκών, αυτά τα κλασικά, τα λευκά ζυμαρικά που ξέρουμε, το ζάχαρο στο αίμα μας θα ανέβει απότομα. Αν φάμε όμως μία μερίδα ζυμαρικών ολικής άλυσης, τα οποία περιέχουν φυτικές ίνες, το ζάχαρο στο αίμα μας θα έχει μια πιο αργή αύξηση, πιο σταδιακή αύξηση. Άρα, περιορίζουν την αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα μετά από το γεύμα. Έτσι, η κατανάλωσή της μπορεί να βοηθήσει στο να ρυθμίσουμε καλύτερα τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος. Ειδικά για ανθρώπους που έχουν θέμα με το διαβήτη τους. Ρυθμίσουν επίσης το επίπεδο της χοληστερίνης στο αίμα. Της κακής χοληστερίνης στο αίμα. Και υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι οι φυτικές ίνες προστατεύουν από τα καρδιακιακά νοσήματα. Άρα έχουν πολλαπλό ρόλο. Τα θετικά τους είναι ότι αυξάνουν τον όγκο της τροφής που καταναλώνουμε χωρίς να έχουν θερμίδες ουσιαστικά. Έτσι προκαλούν χορεσμό και συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους. Αν κάτσουμε και φάμε, κόψουμε σαν σαλάτα, ας πούμε, ένα ολόκληρο λάχανο, το οποίο περιέχει πολλές φυτικές ίνες, θα μας δώσει έναν όγκο, έναν κορεσμό, στον οποίο θα σταματήσουμε να τρώμε, χωρίς να πάρουμε θερμίδες. Γενικά, συνίσταται να καταναλώνουμε 25 με 30 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα για να έχουμε μια καλή λειτουργία του εντέρου και για να αποτρέψουμε πιθανές εμφανίσεις καρκίνου του παχαίου εντέρου. Λοιπόν, τα ω3 και τα ω6 λιπαρά έχουν αποδειχθεί, μάλλον όχι δεν έχουν αποδειχθεί, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ω3 και τα ω6 λιπαρά, τα ω3 μάλλον, βοηθούν στην προστασία ενάντια στις καρδιακιακές παθήσεις και έχουν μια αντιφλεγμονώδη δράση, μια ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Μπορεί να παίζουν και ένα ρόλο στην πρόσληψη του σακαρώτου διαβήτη και κάποιων τύπων καρκίνου. Πού μπορεί να βοηθούν τώρα αυτά? Βοηθούν στη ρύθμιση της δημιουργίας των θρόμβων στα αγγεία μας. Στην ισορροπία της αρτηριακής πίεσης. Στον αμφιλιστροειδή χιτώνα του ματιού μας. Στην ισορροπία των λιπιδίων του αίματος, παράδειγμα της χοληστερίνης μας. Στο καρδιαγιακό, αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό και νευρικό μας σύστημα. Στην ανοσολογική λειτουργία με ρύθμιση της φλεγμονής και την ενθάρρυνση του οργανισμού για την καταπολέμηση της λίμωξης. Στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, ιδίως για την νευρική ανάπτυξη μιλώντας. Ιδανική αναλογία, ω3, ω6 και ω3, 5:1. Ω3, 1-5 γραμμάρια ανά ημέρα. Ω6, 10 γραμμάρια ανά ημέρα. Καλές πηγές, ω3 και ω6, όπως όλες ξέρετε, είναι το λινέλαιο, ο σολομός, το μουρουνέλαιο, η σαρδέλ, όλοι τρώγατε άνω των 50 μικροί, σαρδέλες, το καριδέλαιο, τα λιπαρά ψάρια, σογέλαιο, το άνοστο, ελαιόλαδο, τα καρύδια, τα φιστίκια, σουσάμι, σκουμπρί, ρέγκες, όλα αυτά είναι καλές πηγές αυτών των λιπαρών οξέων. Προβιωτικά. Ακούγονται πάρα πολύ τώρα τελευταία. Θα σας πω γιατί θεωρώ εγώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας λόγος που ακούγονται τόσο πολύ τελευταία. Γενικά τα προβιωτικά είναι ζωντανοί οργανισμοί. Κατοικούν στο έντερό μας. Τα καταναλώνουμε, μπορεί και να καταναλώνουμε και διατροφικά, εξωγενώς. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμα για την υγεία μας. Ο λόγος. Μειώνουν τις μολύνσεις του γαστρεντερικού συστήματός μας. Βελτιώνουν τις άμυνες του οργανισμού μας. Βελτιώνουν τις λειτουργίες του εντέρου μας. Κάποια προβιωτικά λέγεται ότι παράγουν αντιμικροβιακές ουσίες που ανταγωνίζονται τα παθογόνα βακτήρια του εντέρου μας και ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Άρα είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε τακτικά ζωντανά προβιωτικά βακτήρια
καθώς απλώς διέρχονται από τον εταιρικό μας πλήνα και δεν γίνονται μέρος της χλωρίδας μας. Θεωρώ λοιπόν ότι τα προβιωτικά έχουν αυξηθεί σαν συμπληρώματα τελευταία, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση των αντιβιωτικών. Τα αντιβιωτικά καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι των καλών ζωντανών μικροοργανισμών που περιέχονται στο έντερό μας. Καλές πηγές των προβιωτικών είναι η μαγιά, της πύρας, η μπύρα, το γιαούρτι και κάποια άλλα προϊόντα ζύμωσης και το κεφίρ. Τα αντιοξειδωτικά, το λέει και η λέξη, είναι η ουσία ασπίδα. Θα σας το δώσω με ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Αν κόψουμε ένα μήλο και το αφήσουμε έξω, σε 5 με 10 λεπτά θα έχει μαυρίσει. Αν κόψουμε ένα μήλο και ρίξουμε λεμόνι πάνω στο μήλο, θα αργήσει πάρα πολύ να μαυρίσει. Άρα το λεμόνι είναι ένα αντιοξειδωτικό για το μήλο. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Άρα ουσία, τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες οι οποίες δρούν σαν ασπίδα για να μην πάθουν τα κύτταρά μας κάτι. Δηλαδή χαλάνε αυτά για να μην χαλάσουν τα κύτταρά μας. Θωρακίζουν ουσιαστικά τον οργανισμό μας και είναι η πρόσληψή τους από τον οργανισμό μας πρέπει να είναι το λιγότερο, πρέπει να τρώμε, συγγνώμη, το λιγότερο 3 μερίδες λαχανικών και τουλάχιστον 2 μερίδες φρούτων ημερησίως. Σε μια έρευνα που έγινε στην Αγγλία βρέθηκε ότι αν τρώμε 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών τη μέρα, μειώνουμε κατά 50-65% τον κίνδυνο να πάθουμε ένα καρκίνο του παχαίου εντέρου. Και η έρευνα ονομάστηκε 5 a day, 5 τη μέρα δηλαδή. 3 λαχανικών και 2 φρούτων ή 2 φρούτων και 3 λαχανικών. Αν υπάρχουν αυτές μέσα στη μέρα μας, τότε μπορούμε να μειώσουμε πάρα πολύ τον κίνδυνο. Φρέσκη, φρουτοχυμή και σούπες λαχανικών. Πώς μπορούμε αλλιώς να τα πάρουμε? Μπορούμε να πίνουμε περισσότερο τσάι και λιγότερο καφέ. Μπορούμε να πίνουμε κόκκινο κρασί, που είναι αρκετό για την απορρόφηση των αντιοξειδωτικών. Περισσότερο όμως ποτήρια την ημέρα έχουν κακή επίδραση. Εδώ υπάρχει πάλι μια έρευνα που λέγεται το γαλλικό παράδοξο. Το γαλλικό παράδοξο τι είναι? Οι Γάλλοι, τα καθημερινά στη διατροφή τους, έχουν στην παράδοσή τους, έχουν τουλάχιστον 4 με 5 ποτήρια, τουλάχιστον 4 με 5 ποτήρια κόκκινο, καλό κρασί. Παρά αυτά δεν έχουν μεγάλο, δεν έχουν αυξημένο τον κίνδυνο των καρδιαγιακών επεισοδίων, των προβλημάτων. Η έρευνα έδειξε ότι τα καλά κρασιά, που περιέχουν αρκετά αντιοξειδωτικά, μειώνουν πάρα πολύ τον κίνδυνο για να έχουμε ένα επεισόδιο καρδιακιακό. Εμείς γενικά βέβαια δεν συνιστούμε την ποσότητα, λέμε ότι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί τη μέρα είναι ok, μπορούμε να πάρουμε τα απαραίτητα αντιοξειδωτικά που μας χρειάζονται. Χρειάζεται βέβαια να τρώμε τουλάχιστον ένα χορτοφαγικό γεύμα την εβδομάδα και να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο για την καλύτερη γεύση. Μπορούμε να προσθέσουμε βέβαια και κάποια άλλα λιπαρά όπως φιστίκια ή άλλους ξηρούς καρπούς και σίγουρα χυμό λεμονιού. Φτάνουν όμως όλα αυτά για να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και υγεία? Νομίζω πως όχι και θα το καταλάβετε κι εσείς. Τι άλλο μας λείπει? Κίνηση, άσκηση. Ποια είναι τα ωφέλη της άσκησης? Θα τα δούμε και αυτά εντάχει. Α, και τα ξέρετε όλοι. Μας αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άμα εγώ πάω και τρέξω μια ώρα στο γήπεδο, μπορεί να κάψω και 400-500 θερμίδες. Που αν δεν πήγαινα, μάλλον αφού πήγα έτρεξα, έκαψα 500 θερμίδες, γύρισα σπίτι, έφαγα μια πίτσα. Είμαι έτσι και έτσι, είμαι ισορροπία. Αν δεν πήγαινα για τρέξιμο και έτρωγα μόνο την πίτσα, θα ήμουν μείον. Άρα αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, μας βοηθάει στο να τρώμε και παραπάνω. Η άσκηση μειώνει την όρεξη. Καλά, έχω ακούσει και πολλούς που λένε ότι η άσκηση με έκανε να παχύνω. Γιατί γυρνούσα σπίτι και πεινούσα πιο πολύ. Τώρα. Ελαττώνει το σωματικό λίπος, έτσι. Σίγουρα.
κάποιος που μπορεί να τρέχει 3-5 φορές την εβδομάδα, να περπατάει, να κολυμπάει, να κάνει ποδήλατο, σίγουρα θα ελαττώσει το σωματικό του λίπος. Προσφέρει ευεξία, προσφέρει αυτή τη χαρά που νιώθουμε μετά από, από την άσκηση. Βοηθά τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα. Τώρα, ο λόγος είναι ότι σκέφτονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το τσιγάρο, δεν μπορούν να καταφέρουν να τρέξουν παραπάνω, αλλά γενικά βοηθάει στη μείωση ή στη διακοπή του καπνίσματος. Επιδρά ευνοϊκά στην οστεοπόρωση. Θυμάμαι παλιότερα, όταν ήμουν στο εξωτερικό, είχα πιάσει την καθηγήτριά μου και της είχα πει ότι είχα ένα θέμα, η μητέρα μου είχε ένα θέμα με την οστεοπενία. Και της είπα τι συμπλήρωμα να πάρει. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι δεν θα πάρει κανένα συμπλήρωμα, θα κάνει 20 με 40 λεπτά τη μέρα σκηνάκι. Είναι ο μόνος τρόπος για να δώσεις στο οστό σου να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει πιο δυνατό. Ποιο είναι αυτό? Να σφίξεις τους μύσους, να τονώσεις τους μύσους για να καταλάβει και το οστό ότι πρέπει να γίνω κι εγώ καλύτερος. Σχετίζεται με μικρό κίνδυνο, με μικρότερο κίνδυνο εμφάνιση καρκίνου του παχαίου εντέρου, προστάτη και μαστού. Βελτιώνει κλασικά πολύ τη λειτουργία της καρδιάς. Διατηρεί τη μυϊκή μας μάζα σε περίοδο δίαιτας. Και καρδιά. Ποια είναι τα ωφέλη της άσκησης στην καρδιά? Αυξάνει σε μέγεθος το μυοκάρδιο. Λοιπόν, οι αθλητές έχουν τη λεγόμενη βραδικαρδία. Για ποιο λόγο? Έχουν πιο χαμηλούς παλμούς, γιατί η καρδιά τους είναι μεγαλύτερη μετά από πολλή άσκηση. Η γυμνασμένη καρδιά καταπονείται λιγότερο από την αγύμναστη και μειώνουμε την υπέρταση του αίματος. Εγκέφαλος. Βελτιώνει τη διάθεση η άσκηση. Δημιουργεί, όπως είπαμε και πριν, το αίσθημα της ευεξίας. Μειώνει τα συμπτώματα του άγχους και της κατάθλιψης. Το πιο σημαντικό αντικαταθλιπτικό, η άσκηση. Μπορεί να βελτιώσει την νοητική λειτουργία. Αυξάνει πάρα πολύ την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας. Μειώνει τον κίνδυνο της νόσου του Αλτσχάιμερ. Και όσον αφορά τους μυς μας, αυξάνει τη μυϊκή μάζα, δυναμώνει τους μυς μας, προλαμβάνει τους πόνους της πλάτης, μπορεί να προλάβει τις οσφυαλγίες, στους πνεύμονες, οι πνεύμονες μας αναπνέουν πιο αργά, η μύση αναπνοή μας είναι πιο δυνατή και αποτελεσματικότερη, έτσι αναπνοή είναι ευκολότερη για τα βράδια που ξαπλώνουμε και κοιμόμαστε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, έχει δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, μπορεί να φοράει και μάσκα, μπορεί να έχει άπνοιες, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των καθημερινών μας δραστηριοτήτων χωρίς πρόβλημα στην αναπνοή. Δηλαδή έχω πελάτες που έρχονται στον πρώτο όροφο και φτάνουν πλέον και έχουν τρέξει 4 χιλιόμετρα. Λέω ρε παιδιά, τι έγινε? Δεν ασκούνται και αφήνουν και το βάρος του να αυξάνει. Να αυξάνεται. Ο σταρθρώσης βοηθάει στη βελτίωση της δύναμης και της πυκνότητας των οστών. Αυτό που σας είπα και πριν. Τα οστά μας γίνονται πιο πυκνά όσο ασκούμαστε. Είναι σημαντική για την ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, όταν τα οστά αρχίζουν να αναπτύσσονται. Σημαντική πάρα πολύ στις γυναίκες, γιατί βοηθάει στην απώλεια της οστέινης μάζας και βελτιώνει την ευκαμψία στις αρθρώσεις μας. Στο αίμα τελικά δημιουργούνται περισσότερα εχθρά ατμοσφαίρια, άρα και μεγαλύτερη ικανότητα στη μεταφορά οξυγόνου. Τα αγκία γίνονται περισσότερο ελαστικά, άρα δέχονται αλλαγές στην πίεση. Μειώνονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία θρόμβων και πιθανότητες για έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Λοιπόν, για να ασκηθούμε σωστά, δεν είναι απαραίτητο να γυμναζόμαστε σκληρά. Προτιμούμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι 3-5 φορές την εβδομάδα από 30-60 λεπτά και θα είναι στα μέτρα τα δικά μας σε ρυθμούς βόλτας, παρά ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι 10 λεπτά και θα πέφτουμε κάτω από την κούραση. Όχι. Θέλουμε διάρκεια και όχι ένταση.
μπορούμε, μια καλή συμβουλή είναι να ασκούμαστε πρωί με άδειο στομάχι. Το πρωί οι υδατάνθρακες στο σηκώτη, επειδή κοιμόμαστε όλο το βράδυ που κοιμόμαστε, ο οργανισμός από κάπου πρέπει να τραφεί. Συνεπώς, ο οργανισμός τρώει τους υδατάνθρακες που έχουν αποθηκευτεί στο σηκώτη. Συνεπώς, το πρωί που θα έχουμε ξυπνήσει, οι υδατάνθρακες από το σηκώτη θα έχουν εξαντληθεί και έτσι θα ξεκινήσουμε ίσως να καίμε λίγο παραπάνω λίπος από ό,τι θα μπορούσα, από ό,τι κάποια άλλη στιγμή της ημέρας. Αν δεν μπορείτε να ξυπνήσετε πολύ πρωί για να γυμναστείτε, τότε μπορείτε να πηγαίνετε στη δουλειά με τα πόδια, είναι και αυτό κάτι. Τι πρέπει να θυμόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε σωστή διατροφή, καλή φυσική κατάσταση και να συμβαδίζουμε με το αρχαίο ρητό νους υγιής εν σώματι υγιή. Θα πρέπει βασικά να ξεκινήσουμε πρώτα να παρατηρούμε τις διαιτολογικές, παύλα, διατροφικές μας συνήθειες. Να ανακαλύπτουμε και να μπορούμε να εντοπίσουμε τα αίτια που προκαλούν και που τελικά μας οδηγούν στο να τρώμε. Αν ρωτηθήκατε ποτέ πώς τρώτε, τρώτε όρθιοι, τρώτε καθιστοί, τρώτε μέχρι να σκάσετε, με τι ρυθμό τρώτε, πού τρώτε, στην κουζίνα, στο γραφείο, στα εστιατόρια, προσθέτω κι εγώ κάτι, μπροστά στη τηλεόραση, πότε τρώτε, το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ, ενώ διαβάζετε, ενώ είστε αγχωρημένοι, να το, ενώ είστε ευτυχισμένοι, ενώ είστε αγχωμένοι. Πιστεύω ότι αν, μάλλον και τελικά τι τρώμε, έτοιμα φαγητά, μαγειρεμένα φαγητά, ό,τι μας δώσουνε, αν καθίσουμε λίγο και τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά και τα δούμε, θα βάλουμε κάποια πράγματα από την αριστερή μεριά που θα είναι λάθος, κάποια πράγματα από τη δεξιά μεριά που θα είναι λάθος και εκεί τελικά μπορούμε να ζυγίσουμε και να δούμε τι κάνουμε. Ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε εμείς ή ό,τι μας έρχεται εκείνη τη στιγμή, ό,τι μπορούμε εκείνη τη στιγμή. Βάζουμε πρώτα τη δουλειά και μετά τη διατροφή, βάζουμε πρώτα άλλα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτό το τεστάκι. Πώς, πού, πότε, γιατί. Προσοχή. Το στρες, που είναι η μάστιγα της εποχής μας, μπορεί να προκαλεί αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνες C και Β. Κάποια φάρμακα επηρεάζουν πάρα πολύ την ισορροπία των βιταμινών μας. Περισσότερο επηρεάζεται η Β6, η ΣΕ και το φολικό οξύ. Οι βιταμίνες της οικογένειας B, Β, καταστρέφονται από τα αντιβιωτικά και τα καθαρτικά καταστρέφουν τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, γιατί μέσω της αφόδευσης διώχνουν τις λιποδιαλυτολίπος μαζί με τις λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, Δ, Ε και Κ. Τα ενοπνευματώδη, το ενόπνευμα, γενικά το αλκοόλ, δημιουργεί λήψη σε 14 βιταμίνες και 4 μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ο καφές σε 13 βιταμίνες και 4 μέταλλα. Όταν, μην τρομάζετε, όταν λέω καφές, εννοώ σε μεγάλες ποσότητες, δεν εννοώ να πιεις ένα καφέ την ημέρα. Και ανταγωνιστικά με τις βιταμίνες, δρά το κάπνισμα, τα αντιβιωτικά και η ζάχαρη. Η ζάχαρη, παιδιά, θεωρήστε την σαν ένα δηλητήριο. Αποφύγετε την όσο πιο πολύ μπορείτε. Τι πρέπει λοιπόν τελικά να θυμόμαστε και τι πρέπει να κατανοήσουμε για να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και ευεξία. Συνηθίστε να τρώτε 5 τουλάχιστον γεύματα ημερησίως. Το 5 είναι το λιγότερο, μην σας φαίνεται πολύ. Μπορεί κάποιος να ξεκινάει να τρώει 5, άλλος 6, άλλος 7, άλλος 8 και κάποιοι ίσως και 9 και 10 γεύματα ημερησίως. Όταν μιλάμε για γεύματα, δεν εννοούμε ότι και καλά να κάτσουμε να φάμε μισό αρνί. Μιλάμε για γεύματα, ένα γεύμα μπορεί να είναι μία φέτα ψωμί με τυρί και ντομάτα. Μπορεί να είναι δύο κούφτες ξηρή καρπή, μπορεί να είναι ένα αυγό και ένα κομμάτι μπάρας δημητριακών, δεν ξέρω. Όταν μιλάμε για γεύματα, εννοούμε
το κάθε τι που τρώμε και το κάθε τι που περιέχει θερμίδες. Άρα σίγουρα 5 πλάς. Τρώμε πάντα ένα καλό πρωινό. Πάντα ένα καλό πρωινό είναι σημαντικό για να ξεκινήσουμε καλά τη μέρα μας και για να μην κάνουμε υπερφαγίες κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας. Προσπαθούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα στα γεύματά μας, ώστε η χρονική απόσταση μεταξύ τους να είναι περίπου 2 με 3 ώρες. Δεν αφήνουμε τον οργανισμό μας ούτε πάνω από 4-5 ώρες αφαγεία, ούτε τρώμε ανά μισή ώρα. Περπατάμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Τρώμε 1 με 2 φορές την εβδομάδα ζυμαρικά με άπαχες σάλτσες, βολικά λαχανικά. Συνηθίζουμε να τρώμε 2 γεύματα με ψάρι την εβδομάδα. Θεωρώ ότι εδώ μέσα που βρισκόμαστε οι πιο πολλοί τρώνε 1 ή καμία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Περιορίζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε την κατανάλωση αλκοόλ και αλατιού. Για τους άντρες, θεωρητικά, μέσα στην εβδομάδα μπορούμε να είμαστε μέχρι 4 με 5 μερίδες κρασιού. Αλκοόλ, συγγνώμη. 4-5 ποτήρια κρασί. Πίνουμε πολύ νερό. Για ένα άτομο, ας πούμε, στα 1,50, 1,5 λίτρο νερό είναι αρκετό. Όσο ανεβαίνουμε, φτάνουμε, ας πούμε, τα 3 λίτρα την ημέρα. Σε περιόδους ζέστης, αυξάνουμε το νερό μας, πάνω από 3 λίτρα. Σε περιόδους άσκησης, το ίδιο. Άρα το νερό πρέπει γενικά να είναι αυξημένο μέσα στη μέρα. Διαβάζουμε προσεκτικά τις ετικέτες με τα υλικά και τα θρεπτικά συστατικά των τροφών. Ποιος θα μου πει, αν θέλει, ποια είναι η μαύρη σοκολάτα? Υπάρχει κάποιος που θέλει να μου πει, να μου απαντήσει? Θέλετε από εδώ? Πες μου, μια μαύρη σοκολάτα. Η υγεία, η κουβερτούρα. Κατερίνα, εσύ είσαι εκτός παιχνιδιού. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και τα δύο είναι λάθος. Δεν βάζουμε τα μπέλη στη σοκολάτα. Η κουβερτούρα είναι, μπορεί να ξεκινάει από 30% κακάο και να καταλήγει μέχρι. Κοιτάμε πάντα τα τρόφιμα από την πίσω μεριά. Ετικέτες. Και τσεκάρουμε τι λένε. Αν λένε ότι μια σοκολάτα περιέχει πάνω από 60% κακάο και το βέλτιστο θα ήταν να είναι κοντά στα 70 με 75, εκεί θα πούμε ότι είναι μια μαύρη σοκολάτα. Η κουβερτούρα και η υγείαση παίζουν στο 50-55. Τι γίνεται τώρα? Μια σοκολάτα η οποία είναι μαύρη έχει κακάο, όσο ανεβαίνει το κακάο, μειώνει τη ζάχαρη, το βούτυρο και το γάλα. Και ανάποδα αν το πάμε, αν αυξήσουμε βούτυρο, γάλα και ζάχαρη, γίνεται γάλακτος. Μειώνει το κακάο. Συνεπώς, πάντα δεν κοιτάμε και λέει, α, αυτή είναι υγείας, αυτή είναι μαύρη, αυτή είναι... Κοιτάμε πίσω, περιεκτικότητες, αλάτια, θερμίδες, όλα. Όταν θέλετε να παραγγείλετε, παράδειγμα, πίτσα, παραγγέλλετε με λαχανικά πιο πολύ, μια χορτοφαγική, με άπαχα τυριά, κρέατα και σάλτσες. Θα υπάρχουν πάντα περίοδοι και φορές στις οποίες θα ξεφύγουμε, ναι, θα φάμε κάτι παραπάνω, οκ. Και τρώμε τον κύριο όγκο των θερμίδων μας κυρίως τη μέρα και όχι πολύ αργά το βράδυ, όπου ο οργανισμός μας χαλαρώνει και χωλαίνει λίγο και πέφτει. Δεν πέφτει, δεν εξαφανίζεται ο μεταβολισμός, αλλά λόγω του ότι και εμείς χαλαρώνουμε το βράδυ και ο οργανισμός μας αρχίζει και γίνεται λίγο πιο συσσαγωγικά αδύναμος. Αποφεύγετε να τρώτε όταν δεν πεινάτε, γιατί συνήθως δεν πεινάει το στομάχι. Δεν παραπονιέται το στομάχι. Το μυαλό είναι αυτό που παραπονιέται τις πιο πολλές φορές. Και όταν ειδικά δεν έχουμε και πολύ τι να κάνουμε μέσα στο σπίτι και γυρνάμε, το μυαλό γυρίζει γύρω από εκεί, άρα το μυαλό πεινάει. Τελειώνουμε. Καταναλώνουμε λαχανικά, φρούτα, χυμούς χωρίς ζάχαρη, με ημερομηνία λήξεως.
Σκεφτείτε, γιατί υπάρχουν χημείοι που είναι έξω στα ράφια του σούπερ μάρκετ και χημείοι οι οποίοι βρίσκονται στα ψυγεία. Γιατί η πρώτη είναι γεμάτη ζάχαρη και συντηρητικά για να διατηρούνται έξω και η δεύτερη λήγουν σε 4-5 μέρες και είναι απλά φυσική χημή. Φροντίζουμε να προσλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και όλα τα απαραίτητα χνοστοιχεία. Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τρώνε και πίνουν μισό λίτρο νερό και... Έτσι αραιώνουμε πάρα πολύ τα ένζημα, τα πεπτικά μας ένζημα. Οπότε ο οργανισμός ξαναβγάζει και άλλα για να κάνει την πέψη. Και ξαναβγάζει και άλλα και ξαναπίνουμε νερό και πάλι και πάλι και πάλι. Οπότε το στομάχι μας αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά. Και όταν πάμε να ξαπλώσουμε μετά μπορεί να ανεβεί το φαγητό πάνω και να μας κάνει μια γαστροσυφαγική παλινδρόμηση. Να μας γυρίσει. Θέλουμε νερό πριν το φαγητό μπορούμε να πιούμε έτσι. 15 με 20 λεπτά πριν, αλλά μετά το φαγητό θέλουμε σίγουρα μια μισή ώρα να πιούμε πολύ νερό. Δεν λέω μπορούμε να πιούμε 2-3 γουλιές να ξεπλύνουμε το στόμα μας, αλλά μέχρι εκεί. Αποφεύγουμε πολύ ζάχαρη όπως και το αλάτι, όπως τα είπαμε και πριν. Τελικά, θυμηθείτε ότι όταν θέλουμε και θέλετε να κάνετε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, ξεκινήστε με απλά και μικρά βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Εύχομαι να το κάνουμε και πιο συχνά αυτό με άλλα θέματα. Τώρα το γενικό λίγο, επειδή έπρεπε να τα βάλουμε όλα μέσα, ήταν και λίγο πιο κουραστικό. Θα μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε μια κουβέντα, δεν ξέρω, αν σας ενδιαφέρει κάτι μπορείτε να το προτείνετε, κάτι πιο εξειδικευμένο, ώστε να στοχεύσουμε πάνω σε αυτό. Έρχεται. Και βέβαια, πολύ καλό, πολύ καλός τίτλος, να μιλήσουμε για τις ελεύθερες ρίζες, τι γίνεται στο σώμα μας, τι γίνεται στον οργανισμό μας, από πού προέρχονται, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Να δούμε λίγο τι ελεύθερες ρίζες versus αντιοξειδωτικά και τι γίνεται και πώς γίνεται πριν να γίνει σύγκρουση. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την τιμή και για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Καθημερινά, συγκεκριμένοι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι κοινότητες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση των πολιτών της περιοχής μας με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και τις υπηρεσίες με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκδήλωσης, της ημερίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας τιμήσαν την παρουσία σας. Και επίσης ορμόμαι το γεγονός και ρεδίου με την ανάψα σήμερα τα γιορτά φώτα στην πλατεία μας. Ευχόμαστε σε όλους ενώπιση γιορτής περιόδου, σε όλους με υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.